και γι' αυτό δεν έχει τι διαφημίσει που έχουν τα άλλα κανάλια. τα άλλα κανάλια πάνε με χαρτάκι. Πώς είναι οι προπονητέ τη ομάδα που ο πρόεδρο σου λέει θα βάλει αυτόν και αυτόν και αυτόν. Το ίδιο πράγμα κάνουν και τα μεγάλα κανάλια. Γεια σα, καλώ σε ένα ακόμα multi-culti επεισόδιο. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την ευθύνη που έχουν οι YouTubers τεχνολογία. Δηλαδή αυτά τα παιδιά καλή ώρα σαν και εμένα. Εντάξει, εγώ είμαι πολύ μικρό σε όλο αυτό το παιχνίδι. Αυτοί οι φίλοι μα με τα μεγάλα έτσι κανάλια, με τον πολύ κόσμο που του δίνουν οι εταιρείε τα κινητά. Huawei, Samsung, iPhone, Realme, Xiaomi, τέλος πάντων, τους δίνουν αυτά τα, τα κινητά να μας τα δείξουν μας, να μας τα προτείνουν, να μας πουν τα χαρακτηριστικά τους και μετά να μας πουν να τα αγοράσουμε. Και εκεί εκνευρίζομαι εγώ πάρα πολύ. Οκ, okay, το δέχομαι ότι είναι η δουλειά σου αυτή, από αυτό βιοπορίζεσαι, αλλά ρε παιδιά να το κάνετε λίγο πιο σωστά, λίγο πιο αντρίκια, λίγο πιο μάγκικα να το πω. Ε, θεωρώ ότι έχει μεγάλη ευθύνη ο Έλληνας YouTuber στο θέμα κινητών ε, το 2022. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια που κάνω βιντεάκια έτσι με τα κινητά, έχω καταλάβει κάτι ότι παρότι εγώ τα κινητά μου τα αλλάζω πιο γρήγορα γιατί μου αρέσει και το γουστάρω αυτό και λόγω του καναλιού το κάνω για ένα μεγάλο έτσι βαθμό και ένα μεγάλο έτσι ποσοστό για να σας δείχνω και σας κινητά. Πάρα πολλοί φίλοι αργείτε να αλλάξετε κινητό, δηλαδή θα πάρετε ένα κινητάκι των 200, των 300, των 400 ευρώ, δεν λέω για high-end κινητά που ε, θα πεις ρε παιδί μου θα πάρω ένα iPhone και θα κρατήσει 3-4 χρόνια. Κινητάκια μεσαίας έτσι κατηγορίας που θα τα κρατήσετε 2 και 3 χρόνια, οπότε η αγορά ένας κινητού είναι πάρα πολύ σημαντική. Και πόσο μάλλον είναι το 2022 που τα πράγματα όσο πάνε δυσκολεύουν οικονομικά για όλους και πολλοί φίλοι το ξέρω ότι εγώ πολλές φορές όταν μου λέτε δύο ανάμεσα δύο κινητά να πάρω αυτό ή αυτό και σου λέω ρε παιδί μου κάνει αυτό 20 ευρώ παραπάνω πάνε αυτό εγώ το λέω με πολύ άνεση αλλά ξέρω παιδιά που και αυτά τα 20 ευρώ ζορίζεστε να, τα δώσετε και να τα βρείτε. Ή έχει άλλα παιδιά πιο νέα, πιο μικρά που μαζεύουν λεφτά για ένα κινητό έξι μήνες, ένα χρόνο για να πάρουν το επόμενο του κινητό μετά από ένα χρόνο που το κρατήσουν και αυτό για άλλα δύο-τρία χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η αγορά ενός κινητού. Δεν μιλάω για τα άλλα γκατζετάκια, τα κρυβά, τα περίεργα που μας δείχνουν οι φίλοι μας στα μεγάλα κανάλια. Εκεί θα το πω ότι δεν είναι ένα προϊόν άμεσης ανάγκης, να το πω έτσι ξεκάθαρα, δηλαδή ένα κάποιο άλλο γκατζετάκι ρε παιδί μου, που το κάνουν και εκείνο έτσι πάρα πολύ εξόθαλμη διαφήμιση. Εντάξει, λέω για τα κινητά, γιατί στο κινητό ο κόσμος ζορίζεται να το αγοράσει και είναι ένα προϊόν, ένα αντικείμενο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλοι μας έχουμε κινητό και όλοι μας θέλουμε να κάνουμε τη σωστή αγορά και την πολύ καλή αγορά σε σχέση με τα λεφτά που θα δώσει. Μάλλον, για τα 200 ευρώ που θα δώσει, να κάνει τη σωστή αγορά. Για τα 300 ευρώ, τη σωστή αγορά. Για τα 400 και τα 500, να κάνει τη σωστή αγορά. Οπότε, θεωρώ ότι ο Έλληνας YouTuber έχει μεγάλη ευθύνη να μας προτείνει και να είναι, πώς να το πω, σωστός και αντικειμενικό σε αυτό το προϊόν που έχει μπροστά του το κινητό, να μα πει τα καλά του και τα κακά του. Εγώ εκνευρίζομαι πάρα πολύ από τα μεγάλα κανάλια για τον εξή απλό λόγο. Ο okay, ρε παιδί μου, σε δίνει η Huawei το καινούριο τώρα που είδαμε στου φίλου μα του Unbox γιατί εγώ δεν φοβάμαι, τα λέω όλα με το όνομά του, γιατί δεν έχω να χάσω απολύτω τίποτα. Όσοι με παρακολουθείτε, το ξέρετε ότι το καναλάκι εδώ που έχουμε είναι χομπίστικο, κάνω την, ε, την τρέλα μου και όσο πάει, δεν έχω κανένα θέμα, δεν κάθομαι να βλέπω νούμερα, δεν κάθομαι να βλέπω λεφτά και τέτοια. Δεν βιοποριζόμαι από αυτό, δεν θα βιοποριστώ ποτέ από αυτό. Και θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Ότι κάνω μια πιο σημαντική, πολύ πιο σημαντική δουλειά από το YouTube για να ζήσω. Οκ, okay. θεωρώ το θέμα YouTube, για μένα προσωπικά με το μυαλό που έχω, με το χαρακτήρα που έχω, ότι δεν είναι κάτι σπουδαίο Σαν δουλειά να το πω έτσι απλά. Είναι ωραίο, είναι δημιουργικό, είναι τέτοιο, αλλά δεν τη θεωρώ σπουδαία δουλειά. Εντάξει, οκ, okay. αυτό έχει, ε, σηκώνει πάρα πολύ έτσι, η συζήτηση, αλλά για μένα δεν είναι σπουδαία δουλειά να είσαι YouTuber, απλά έτυχε να είσαι, είχε το ταλέντο, είχε το. Την αυτή, τέλος πάντων, ναι, είχε το ταλέντο πάνω σε αυτό και το κάνει. Δεν είναι κάτι σπουδαίο. Να το πω, έχει πολύ πιο σπουδαίε δουλειέ εκεί έξω να κάνει. Αν θέλει να λες ότι κάνω κάτι σπουδαίο έτσι στην καθημερινότητά σου. Ε, τώρα το θέμα είναι ότι εκνευρίστηκα πάρα πολύ. Ε, έχω κάνει πάρα πολλά βίντεο. Βλέπετε εδώ Huawei P40 Pro. Οκ. Okay. Είμαι Αγαπάω τα Huawei και το κινητό που τραβάω τώρα είναι το P40 Pro. Τα ξέρω πάρα πολύ καλά και όχι τώρα, ε. τώρα που ξυπνήσατε όλοι ή μάλλον που κοιμηθήκατε τώρα όλα τα 2-3 τελευταία χρόνια αυτό που έχει γίνει με τα Google Services. Είχα Huawei από 2012 και 2013 που όλοι τη λέγανε Hawaii και κορυδεύανε Κινέζικα. Εγώ είχα Huawei. P, Huawei P6, P7, P8, οκ. Okay. Τα προηγούμενα χρόνια, πριν 10 χρόνια κοντά. Ε, δεν είμαι καινούριο στο θέμα, την, τη Huawei, την, την έμαθα με τα P20 και με τα P30 και με τα P40. Την ήξερα από πιο παλιά. Εντάξει. Οπότε ξέρω πολύ καλά το θέμα, το τι κάνει ένα Huawei κινητό, το που είναι καλό, το που δεν είναι καλό. Τα τελευταία δύο χρόνια, δυόμιση χρόνια, έχει αυτό το θέμα με τα Google Services. Δεν έχει ε, εργοστασιακά Google Services. Και το έχω πει πάρα πολλέ φορέ, δεν προτείνω σε κανέναν φίλο, σε κανέναν φίλο δεν προτείνω εκεί πέρα έξω να πάρει Huawei κινητό αν δεν, είναι, δεν, ξέρει ακριβώς το τι έχει να αντιμετωπίσει. Ε, βγήκε αυτή η εφαρμογή G-Space, πώ τη λένε, που και με το Huawei P40 Pro υπήρχαν εφαρμογές που μπορούσε να το κάνεις αυτό. Την κατέβασα και εγώ στο κινητό μου έτσι να δω. Εντάξει, εγώ το κινητό το Huawei το έχω σετάρει, το έχω χρησιμοποιώ μια χαρά. Και γιατί λέω ότι δεν την προτείνω. Όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, τα Huawei κινητά είναι πάρα πολύ ποιοτικά. Πολύ ωραίες κάμερες για την κατηγορία τους. Πολύ ωραίο σχεδιασμός, Στιβαρό σχεδιασμό, καλή συναρμολόγηση είναι από τα top Android. Είναι μέσα στα 1, 2, 3 top Android εταιρείε που κυκλοφορούν. Οκ, okay. ε, γιατί δεν τα προτείνω, Γιατί πρέπει ο αγοραστή να ξέρει ακριβώ το τι αγοράζει, το να το λε: Εσύ βάζει, κατεβάζει το G-Space και τα κάνει όλα κανονικά. Δείξου το μα, Πού το G-Space, φίλοι μου, όταν το βάλει που το έβαλα κι εγώ, έχει διαφημίσει, τρέλε διαφημίσει όλη την ώρα που πρέπει να πληρώσει για να μην έχει διαφημίσει. Εντάξει, εσύ θες να δίνει 2-3 ευρώ το μήνα, 4 πόσα είναι κάθε μήνα για να μην, διαφημί... για να μην έχει το κινητό σου διαφημίσει για να λειτουργεί σχετικά εργοστασιακά. Γιατί και μετά με το G-Space που θα βάλει, δεν είναι εργοστασιακά τα Google Services. Και πώ μπορεί να όλε τι εφαρμογέ που έχει στις Google να είναι πάνω σε μια εφαρμογή που και αυτή η εφαρμογή είναι μπορεί να έχει τα προβλήματά τη και, τα... και τα κολλήματά τη. Σωστά, αυτά δεν τα λέει όμω κανένα. Λέμε απλά έχει μια εφαρμογή επάνω και τα κάνει όλα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, γι' αυτό εγώ δεν προτείνω κινητά Huawei. Άμα είσαι πεπειραμένο χρήστη, ξέρει πέντε πράγματα εφαρμογέ τέτοια. Αν είναι πάρτο, θα έχει μια πάρα πολύ καλή επιλογή, αλλά για το 90%. Τον Χριστό είναι εκεί έξω. Δεν τα προτείνω. Πάνε πάρε κάτι άλλο. Δεν είναι ότι π.χ. ένα, ένα παλικάράκι της προάλλες ε, μου στείλε μήνυμα που λίγο τον άρπαξα τον γιατί τα έλεγε λίγο κάπως. Μου λέει να πάω το Huawei Nova 9 ή το Realme GT Neo 2 που έχω εδώ πέρα. Και το λέω, με κλειστά τα μάτια, το λέω Realme. Ε, μου λέει όχι, λέει γιατί το Huawei έχει το καλύτερο τέτοιο τέλο πάντων. Ναι, 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 ναι. Ε, το λέω δεν έχει Google Services. Έχει G Space. Δηλαδή, ποια είναι η λογική ότι το είδα το βίντεο από τους μεγάλους, αλλά ξέρω ότι οι μεγάλοι δεν θα μου απαντήσουν ποτέ σε ό,τι και αν ρωτήσω σχόλιο και τέτοιο. Οπότε ρωτάω εσά του πιο μικρού του που έχετε κανάλι με 10, με 20, με 30, με 40.000, με 50.000 έτσι συνδρομητέ που ξέρω ότι θα κάτσετε να ασχοληθείτε μαζί μου και θα με ε, απαντήσετε στι ερωτήσει που έχω και στα σχόλια που έχω να κάνω. Επηρεάζουν κόσμο τα μεγάλα κανάλια, αυτό να ξέρετε, παρότι δεν, στα reviews δεν λένε τόσε λεπτομέρειε, δείχνουν ένα κινητό. Και ποιο με νευριάζει πάρα πολύ που το είδα και εδώ πέρα στου φίλου μα. Huawei Nova 9 σε, σε ε, Τιμή Scrooge 320 τόσο, 320. Ε, δεν ξέρω τώρα στο επίσημο το, να το πάρεις κανονικά πόσο πάει. Τόσο 320, 330. Με τον Snapdragon 680 4G. Οκ. Okay. Μου φαίνεται ότι μπορεί να είναι 5G αλλά έχει πάνω το Snapdragon 680. Που το Snapdragon 680 τον έχει το Redmi Note 11. Ένα κινητάκι των 150 ευρώ. Που και για 150 ευρώ αυτό ο επεξεργαστή δεν είναι κάτι το σπουδαίο. Γιατί ο Snapdragon 680 έχει αντού του σκορ 240-230-250.000 και έχει ένα σκορ χειρότερο από το Snapdragon 730 και 732 που είχαμε πριν 2 χρόνια. Εντάξει, έχει ίδιο σκορ με το Snapdragon 710 που είχαμε πριν 3 χρόνια. Δηλαδή έχει ένα επεξεργαστή επάνω ο οποίο. Δεν είναι για 320 ευρώ κινητό και αυτό μα το προτείνει. Πάρτο σου λέει. Ή μάλλον δεν σου λέει πάρτο, αλλά στο δείχνω και δεν σου λέει ότι είναι μαπατοκινητό. Μπορεί το κινητό, το Huawei Nova 9C, σε όλα του να είναι μια χαρά και θεωρώ ότι είναι μια χαρά. Αλλά όταν έχει αυτόν να επιστεργαστή με αυτήν την τιμή, δεν το κοιτά καθόλου. Και για μένα, σαν Αλέξανδρο, σαν Multiculti, προτείνω, είμαι τη λογική ότι θα σου προτείνω αυτό το κινητό, θα σου πω πέντε πράγματα καλά και πέντε κακά πράγματα για αυτό το κινητό, και όταν εσύ με το καλό το αγοράσει, και θα το χρησιμοποιήσει και θα το έχει στο χέρι σου, να νιώσει ότι όλα αυτά που σου είπα ισχύουν. Εγώ τότε είμαι χαρούμενο. Τότε νιώθω ότι έκανα καλά τη δουλειά μου. Γιατί το να λε πάρε αυτό, πάρε αυτό, όποια εταιρεία και να σου τα διαφημίζει, δεν βοηθά κανένα. Βοηθά μόνο την τσέπη σου. Και πού εκνευρίζομαι σε όλο αυτό, ότι μαντραχαλάδε 30 και 35 και 40 χρόνων και 45 χρόνων από μεγάλα κανάλια σας λένε σ' αγαπώ και σας αγαπώ και σας θέλω και σας κάνω. Αυτά ούτε γκομενίτσες 15 χρονών δεν τα λένε στην πρώτη εβδομάδα μιας σχέσης. Σας, σας αγαπώ και σας κάνω. Κουραφέξαλα, χαζομάρες, ηλικιότητε. Πάμε παρακάτω. Samsung A53. Βγήκε τον προηγούμενο μήνα. Εγώ από το Samsung A52s είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Έχει δύο-τρία δύο, πραγματάκια που δεν μου άρεσαν, που είχατε δει και το review. Θα το κάνω το α52S και ένα συγκριτικό με το Realme GT Neo 2 πολύ καλά κινητά όταν κοντράρω αυτά τα δύο. Samsung α52S τώρα στο Scrooge 320 ευρώ, ε, 200, όχι μάλλον, 280 ευρώ, 290 ευρώ. Πολύ καλή επιλογή για κάποιον που θέλει ποιοτική καμερούλα, αδιάβροχο κινητό με ποιοτική καμερούλα σε αυτή την κατηγορία τιμής. Έχει μάλλον, αν δεν έχει την πιο καλή κάμερα, έχει πρώτη-δεύτερη κάμερα σε αυτή την κατηγορία τιμής. Οκ. Okay. Και βγαίνει τώρα το Samsung A53 που ε, βγήκε 450 ευρώ αλλά μάνι μάνι έπεσε η τιμή του. Τώρα το βρίσκεις 320 ευρώ το οποίο έχει πάνω τον Exynos 1280, το 1280, ο οποίο είναι πιο αδύναμος από τον Snapdragon 78. Δηλαδή το καινούριο μοντέλο έχει πιο αδύναμο επεξεργαστή. Και βγαίνουν οι φίλοι μας στα μεγάλα έτσι κανάλια και στα λίγο πιο μικρά τέλος πάνω. Καταλαβαίνετε, αυτοί οι που παρακολουθούνται ξέρετε τι εννοώ. Και λένε, π.χ. το Samsung Alpha, έχει τον έξονο αυτό να τέλο πάντων επάνω, και σου λένε, δεν σου λένε, είναι μάπα ο επεξεργαστή, είναι πιο, είναι πολύ δυνατό. Ναι, ρε φιλέ, είναι πολύ δυνατό άμα το συγκρίνει με ένα επεξεργαστή τέλο πάντων πάρα πολύ αδύναμο. Αλλά αν το συγκρίνει με τον επεξεργαστή του προηγούμενου μοντέλου που έρχεται να αντικαταστήσει, είναι χειρότερο. Και γιατί δεν βγαίνει να το λε, Γιατί η Samsung που σε έδωσε το κινητό, δεν σου είπε, σου είπε, ρε παιδί μου, στάγραψε εκεί σε ένα χαρτάκι η Samsung που σε έδωσε το κινητό, σου λέει θα πεις αυτό, θα πεις αυτό, θα πεις αυτό και θα πει αυτό. Και δεν θα πεις αυτό και αυτό και αυτό. Καταλάβατε, εκεί μένω. Οπότε, το όλο θέμα είναι από εμά τους καταναλωτές, να ξέρουμε τι βλέπουμε, να ξέρουμε τι κρίνουμε και στη στραβή να ξέρουμε σε ποιον απευθυνθούμε. Γιατί εμένα με εκνευρίζει σε αυτό το κανάλι πάρα πολύ και σε άλλους φίλους που έχετε θα με. λογικά κακό θα πετύχει που θα με δει. Που έχει ένα παραπλήσιο έτσι κανάλι τεχνολογία. Που τα βλέπετε τα κινητά στα μεγάλα κανάλια. Που βλέπετε τα συγκριτικά. Μάλλον δεν κάνει κανένα συγκριτικό, θα το πω και αυτό. Που βλέπετε τα συγκριτικά όλα αυτά. Τα, τα reviews, τα unboxing και όλα αυτά. Και μετά στην απορία έρχεστε σε εμά, στου πιο μικρού, να βγάλετε τα μάτια σα και να ρωτάτε. Ή θα βοηθάτε και εμά. Ή θα βοηθάτε, εμάς, ή θα βοηθάτε μόνος, μόνο αυτού. Και θα τα βλέπετε μόνο από αυτού. Δηλαδή, εμένα με εκνευρίζει πάρα πολύ. Να, να, είμαστε εμεί με τα μικρά κανάλια σε εισαγωγικά, να είμαστε ε, η, πώς το λένε, η βοήθεια του κοινού στο τέλο. Ξέρει, δηλαδή το είδα από εκεί, το γούσταρα, χτύπησα παλαμάκια, έκανα τα like, έκανα το subscribe, αλλά ξέρω σε αυτού δεν θα μου απαντήσουν ποτέ. Οπότε πάμε στου μικρού, θα του στείλουμε ένα μηνυματάκι και θα μα απαντήσει. Okay? Και άμα δεν με απαντήσει αυτό ο μικρό, θα στείλω και στον άλλο και στον άλλο και στον άλλο, κάποιο θα μου απαντήσει. Αλλά καμιά υποστήριξη σε κανένα θέμα. Εντάξει, και πάμε τώρα σε ένα ακόμα έτσι θεματάκι, τα είπα έτσι ωραία και γουστάρω σήμερα. Ε, τα γουστάρω αυτά που λέω. Ε, πάμε και σε ένα θεματάκι έτσι τελευταίο. Εκνευρίζομαι πάρα πολύ και το λέω όταν θε να βοηθήσει το κοινό σου και όπω είπα, το θέμα του κινητού είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Θε να βοηθήσει το κοινό σου, γιατί ρε παιδί μου, και okay, εσύ στείλει η ρεαλμί σου, έλα αυτό το κινητάκι. Εντάξει, ωραία, το έχει εσύ στην άκρη. Πάνε πάρε και τον ανταγωνιστή της Samsung. Απ τη Samsung από την τσέπη σου, ρε παιδί μου. Πώ κάνω κι εγώ. Δεν έχω μεγάλο κανάλι, πώ το κάνω εγώ. Πάω παίρνω ένα κινητό 150 ευρώ, 170, θα το κρατήσω μια, δύο, τρει εβδομάδε, θα χάσω 20-30 ευρώ, θα το πουλήσω. Εντάξει. Επειδή πολλοί αναρωτιέστε τι θα κάνω όλα αυτά τα κινητά. Έχω χασούρα από πάρα πολλά κινητά που τα παίρνω μια τιμή και μετά θα τα δώσω σε εισαγωγικά ελαφρώ μεταχειρισμένα. Θα έχω μια χασούρα, αλλά έτσι κινείται το κανάλι και έτσι θέλω να δείχνω πράγματα σε εσά. Φανταστείτε τα μεγάλα κανάλια πόσο πιο πολύ εύκολα μπορούν να το κάνουν αυτό. Μπορούν να αγοράσουν όλα τα top κινητά τη αγορά, α τα κρατήσω μια εβδομαδα 2 2-3 εβδομάδε, αγγελιούλα μετά, πολύ εύκολα θα το πουλήσετε. Το πήρε ένα κινητάκι ακριβό, 600 ευρώ π.χ. καινούριο, πουλά το είσαι 550, έχασε 50 ευρώ. Τα 50 ευρώ όμω εσύ, επειδή είσαι μεγάλο κανάλι, τα βγάλει με τα views και με όλα αυτά. Εντάξει. Οπότε δεν βοηθά το κοινό σου. Εγώ εκεί εκνευρίζομαι. Δεν βοηθά. Δεν βλέπω κανένα συγκριτικό από μεγάλα κανάλια. Δηλαδή σου στείλε παιδί μου το Huawei το P50 Pro, εντάξει, βάλ το δίπλα με το S21, S22 το Ultra, βάλ το δίπλα και με το iPhone, κάνει ένα συγκριτικό, όπως έκανε ο φίλος μας, ο Unboxing Specialist, που είναι ο μόνος, που είναι ο μόνος, και το λέω τώρα τέλος πάντων πώς θα με ακούσετε, που είναι ο μόνος, που 5-6 χρόνια, 7 πριν που έκανε τα βίντεο, κάνει τα ίδια βίντεο και τώρα. Που θα μπορούσε να μας είχε πουλήσει πάρα πολλέ φορές για εταιρείε και όλα αυτά, αλλά κάνει τα ίδια βίντεο που κάνει και τότε και γι' αυτό δεν έχει τι διαφημίσει που έχουν τα άλλα κανάλια, τα άλλα κανάλια πάνε με χαρτάκι. Πώ είναι οι προπονητέ τη ομάδα που ο πρόεδρο σου λέει θα βάλει αυτόν και αυτόν και αυτόν, το ίδιο πράγμα κάνουν και τα μεγάλα κανάλια. Οπότε αυτά λοιπόν φίλοι μου και σήμερα από μένα, πολύ σημαντική η ευθύνη του Έλληνα YouTuber Τεχνολογία, που θέλω και από εσά να είστε πιο σκληροί ε, στην κριτική που κάνετε. Αυτά λοιπόν φίλοι μου και σήμερα από μένα, ελπίζω να σα άρεσε το βίντεο, τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Bye bye.